Ακολουθεί ένα βίντεο το οποίο είναι μίξη. Μίξη ενός οδηγητικού βίντεο και μίξη ενός βίντεο εδώ, θα δείτε. Δεν είναι όλο το βίντεο στο αυτοκίνητο. Είναι και βίντεο εδώ στο γραφείο. Το χθεσινό το γυρίσαμε το απόγευμα. Ήταν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου το απόγευμα. Το σημερινό είναι σήμερα, Σάββατο πρωί. Μεσημέρια σένα, αλλά εμείς το λέμε πρωί. Δείτε. Λάκι. Είσαι περίεργος να δεις τι εύθραυστο πράγμα έχουμε παραλάβει από το ECS. Μυρίσου να δούμε. Candle loves thank you, λέει. Wow. At candle underscore love underscore. Τώρα δούμε τι μας έχουν στείλει. Τι μας έχουν στείλει, Λάκη. Είναι εντάξει να το ανοίξω. Μυρίζει ωραίο όμως, Μυρίζω. Εντάξει. Δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί κατάλαβε πως δεν έχει. Wow. Πω, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Αρχίζει να ενδιαφέρεσαι. Τι είναι αυτά. Τι ωραίο μπουντούτο. Wow. Candle love. Αυτό ξέρεις τι είναι. Κάτσε να διαβάσουμε το χαρτί πρώτα και μετά. Και μετά, μα τι κάνει αυτό το unpacking που κάνουμε στο αυτοκίνητο. Κάνουμε ένα unpacking αυτοκινητικό. Και έχουμε και τον κύριο ο οποίος παρακολουθεί το δρόμο. Ναι. Ακόμη θα στρίψουμε πισινή. Wow. Οκτωβρίου 2023, αγαπημένη μου Θέκλα, πολλές ήταν οι φορές που επιθυμούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να σου στείλω δηλαδή κάτι λίγο και μικρό προς ανταπόδοση όλων αυτού που παίρνω από εσένα. Ο ενικός είναι λόγω ηλικίας, αφού και εγώ είμαι κάπου εκεί, γύρω, 42, είσαι πιο μικρή, αλλά δεν έχουμε να μιλάς στον ενικό. Κάθε πρωί ανοίγουμε τη μέρα μαζί, καθώς τον πρωινό καφέ μου, ενώ ετοιμάζουμε για τη δουλειά, τον παίρνω μαζί σου. Μόλις το φραπέ είναι έτοιμο, αγωνιώ για το θέμα στο βίντεο που είχε ανέβει από εσένα την προηγούμενη. Ετοιμάσου, θα ξεκινήσουμε και περπάτημα εντός των ημερών. Yay! Πάμε και εμείς κάθε βράδυ περπάτημα, Μέσα από τα βίντεο σου έχω δυναμώσει τόσο πολύ στο να πάρω μια από τις μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής μου και νιώθω αλήθεια πανέμορφα. Περήφανη για μένα που το κατάφερα. Περήφανη για σένα που αν και χωρίς να το γνωρίζεις βοήθησες αφάνταστα. Σε ένα από τα τελευταία σου βίντεο σε άκουσα να λες πως σε χαλαρώνουν τα κεριά. Και είπα στον εαυτό μου τι άλλο σημάδι περιμένεις ρευλαμένο για να πάρεις επιτέλους την απόφαση να στείλεις το δώρο σου, Θεά δικιά μου αυτή. Και να, έχεις στα χέρια σου ένα δώρο φτιαγμένο από μένα για σένα. Εύχομαι τα αρώματα που επέλεξα για σένα να πλημμυρίσουν το χώρο σου, προσφέροντας σου τη χαλάρωση και την ηρεμία που ο καθένας μας προσδοκεί να βρει μέσα στη μέρα του. Σε υπερευχαριστώ για όλα. Και όλα εγώ ξέρω. Συνέχισε έτσι, σε έχουμε πραγματικά ανάγκη. Με πολύ εκτίμηση, Βάσο Κωνσταντίνου. Candle love. Λοιπόν, Βάσο μου, candle love. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα της Βάσος, τη βλέπετε. Θα βάλω και τα στοιχεία της στην περιγραφή του βίντεο. Και εγώ κατάλαβα περίπου την το δώρο μου, Βάσο. Θα μου εξηγήσεις και εσύ. Ανεβάσω το βίντεο. Και αν το έχω καταλάβει λανθασμένα, θα με διορθώσεις. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, αυτή είναι μια κεραμική, ένα κεραμικό στάντ. Κοίτα, Λάκη, κοίτα. Λοιπόν, εδώ μέσα βάζεις ένα κερί, μικρό κερί, το οποίο έχει να κάνει με το tea candle, δεν το λένε. Και εδώ μου έχεις βάλει διάφορα Αχ, Λάκη, τι ωραία που μυρίζει το μυρί σου. Το μύρισε και ο Λάκη. Μου έχεις βάλει διάφορα μυρωδικά κεριά, τα οποία από ό,τι κατάλαβα, θα τα κόβω κομματάκια και θα τα βάζω εδώ. Σου πρέπει να την πάρουμε τηλέφωνο. Μύρι σου. Νομίζω ότι αυτά τα βάζουμε από πάνω. Και εδώ έχει και... Και εδώ έχει και...
Και beach, κοίτα τι έχει ρε. Κοίτα ρε, κοίτα. Αχ, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτές τις καρδούλες, για παράδειγμα, τις βάζεις εδώ, από πάνω. Πρέπει να την πάρουμε την τηλέφωνο την κοπέλα. Candle underscore love underscore στο Instagram. Η Βάσου. Και έχει στείλει και αυτό και αυτό. Θα τα φυλάξουμε. Και μου έχει στείλει και tea candles. Αχ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσου μου. Thank you so very much. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε εδώ στο ACS και γυρίσαμε το βίντεο. Το βίντεο. Καλό, καλό. Πω, πω, περνάει φορτηγό. Τρόμαξες? Μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Έχουμε κεριά τώρα. Πάρουμε τηλέφωνο τη Βάσου σήμερα. Βάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Πίνω τον καφέ μου. Εσύ πιες το φραπέ σου. Πιες το φραπέ μου, ήπιαμε, αγάπη μου, ήπιαμε το μετεχτεσινό. Τώρα που σε τραβώ βίντεο, γράφω σε, τώρα που σε τηλεφωνώ, γράφω και τη φωνή σου στο βίντεο. Επήρα την προλίγου τηλέφωνο τη Βάσο και της είπα ότι παρέλαβα τα δώρα της και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έχεις πάρα πολύ μπλάκα και είσαι, μου θύμισες ότι εγώ αυτό που λέω tea light το λένε ρεσό. 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 Έτσι το λέμε εμείς ο κόσμος των κεριών. Ρεσό. Ο κόσμος των κεριών το λέτε ρεσό. Ρεσό ή ρεσό. Ρεσό. Στην Ελλάδα, λαλούντο, στην Ελλάδα το λένε ρεσό, στην Κύπρο ρεσό. Λοιπόν, πες μου αυτόν το πολλά ωραίο μπίλινο κατασκεύασα. Μου έστειλες πώς το λένε. Εμείς το λέμε καυστήρα. Α, είναι ο καυστήρας αυτός. Είναι αρωματιστής. Στην Ελλάδα ακούγεται πολύ το αρωματιστής, εμείς το λέμε καυστήρα. Μείνε στη γραμμή να φέρω να ανάψω και φωτιά. Περίμενε. Θα τα κάψω όλα. Όλα! Όλα! Όλα θα τα κάψω. Νικιουλάκη, και παρακολουθά έτσι με μεγάλη περιέργεια. Σου λέει τι θα κάνει τούτη πάλε. Λοιπόν, άρα, παίρνω το ρεσό. Το ανάβεις. Το ανάβω. Mm-hmm. Και το βάζω εδώ στη θήκη του καυστήρα. Θήκη τι λέτε, τι λέτε. Ναι, τι να το πούμε. Στην εισδοχή πίσω από τον καυστήρα. Το βάζω στην τρύπα. Λοιπόν. Είπα να μην πω το βάζεις από πίσω εκεί. Από πίσω όχι, από μπροστά θα το έχω να φαίνεται. Πρέπει να με φαίνεται. Εσύ λες να μην φαίνεται. Αυτή είναι η πεσινή πλευρά όμως του καυστήρα. Η προστινή είναι μια άλλη που έχουν τρυπούλες, νομίζω αυτό το δεύτερο. Μα εγώ θέλω να φαίνεται. Ναι, να φαίνεται η φλόγα. Μπράβο. Πολύ, που σε πολλούς αρέσει και να φαίνεται, ναι. Ναι. Έχω και εγώ το δικό μου τώρα εδώ στον μπάνκ. Να το βλέπω. Έχεις και το δικό σου. Τώρα εγώ επειδή έχω και μια κάμερα. Α, να πώς θα δείξω. Λοιπόν. Άρα. Άναψα το ρεσό μέσα. Σε λίγο θα κάψω δάχτυλο μου, ετοιμαστείτε. Ναι. Και μου έχει στείλει έναν πολύ ωραίο μπουκαλάκι που έχει μέσα κάτι καρδούλες. Κέρινες. Τι είναι? Σε άρωμα κασμίρι. Ώστε έχει και άρωμα κασμίρι, πώς σου φαίνεστε? Ναι. Μυρίζει ωραία ρε. Υπέροχο τέκλα μου, τώρα που να λιώνει, να ξεκινήσει. Μυρίζει πολύ. Άρα πόσες καρδούλες βάζω, Βάσο? Μεγάλος ο καυστήρας σου, αγάπη μου, βάλε 4-5, βάλε, μην το φοβάσαι. Βάζω 4-5, οκ. Okay. Σε λίγο να ζεσταθεί ο καυστήρας. Θα ρωτήσω ότι ξεκίνησα σιγά σιγά να λιώνω. Και θα γίνουν ένα. Για να εκτατμίζεται. Και θα γίνουν ένα. Θα λιώσουν εντελώς. Θα γίνουν ένα. Ναι. Θα γίνουν ένα όμορφο κόκκινο υγρό, κόκκινες που σου τις έκανα. Ναι, μου τις έκανες κόκκινες. Επίσης, φιλενάδα, μου έχει στείλει μία σοκολάτα γκερινή. Αυτή θα κόβω κομματάκια να βάζω στον καυστήρα. Μπράβο, καυστήρα. Μπράβο, δύο, τρία κομματάκια. Αυτή είναι red grape.
Κόκκινο σταφύλι. Α, red grapes, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Και μου έχει στείλει και έναν άλλον που λέει black coconut. Αγαπημένο. Λοιπόν, και τον black coconut να κόψω κομμάτι να βάλω, ναι. Μην τις μίξεις τις μυρωδιές σου, όχι. Όχι, κόρη, που να ξέρεις. Όταν θα βάλω black coconut όμως, θα το κόψω, θα το βάλω ολόκληρο. Είναι μεγάλο για να το βάλω ολόκληρο. Μπράβο, είναι πολύ μεγάλο, είναι υπερχειλήσει ο καυστήρας σου. Θα υπερχειλήσει. Ο καυστήρας άρχισε να δουλεύει και να λιώνουν οι καρδιές μας. Έλειωσες τις καρδιές μας, Βάσο. Έλειωσαν οι καρδούλες μας. Έλειωσαν οι καρδούλες μας, Βάσο. Και να τον καθαρίσεις σε κλαμό και μετά να βάλεις άλλη μυρωδιά μέσα. Πώς τον καθαρίζεις, τον πλένεις προσεκτικά? Να σου πω, δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του νερού. Ανάβεις το ρεσό, το βάζεις κανονικά πίσω. Ναι, και μόλις, ενώ θα πήξει τώρα, αν το σβήσεις απόψε ή πιο μετά, μόλις το σβήσεις, μάλιστα να εξηγήσει το κερί να στείνει. Θα πήξει το κερί. Μα λιώσα γρήγορα, οι καρδούλες, κόρη. Λιώνουν εύκολα, ναι. Και μυρίζουν πολύ ωραία. Ναι, μυρίζει ωραία. Να αλλάξει δωμάτια σε λίγη ώρα να σκύψει που το χώρο που είσαι, για ξαναμπεί μετά να δει ότι ναι, μην. Μάλιστα. Και κάποιο ο οποίο θα πάρει από εσένα τον καυστήρα και τα κεράκια, μπορεί να αγοράζει αναλώσιμα. Δηλαδή, μπορεί να του τελειώσουν οι καρδούλες και να παραγγείλει κι άλλε. Ακριβώς. Ναι. Ναι, αυτή ήταν μία. Να έχουν καυστήρα δικόντω, κυκλοφορούν πολύ. Α, έχει καυστήρα. Μόνο εγώ δεν, δεν ήξερα τι σημαίνει καυστήρα κυριών. Μόνο εγώ δεν ήξερα. You came to educate me. Μπορεί να λες ότι σε χαλαρώνουν τα κεριά. Μετά που σου το έστειλα το δώρο, είπα: Παναγία μου, λες να τη αρέσουν τα άλλα τα κεριά με το φυτίλι, μέσα σε ποτήρι. Όχι, όχι, τούτο είναι πιο ωραία φάση. Τούτο είναι πιο ωραία φάση. Να σου πω, εγώ έκαιγα μεγάλα κεριά. Και μετά ξεκίνησα και έπαιρνα αρωματικά ρεσό, αλλά συμφέρουν τα αρωματικά ρεσό γιατί είναι πάνε ακρίβα. Ενώ τώρα με έναν κανονικό ρεσό που είναι πολύ πιο φτηνό να το αγοράσεις, εγώ αγοράζεις τις... Μάλιστα. Θα βάλω στη περιγραφή του βίντεο τι θέλεις να βάλω, το κανάλι σου... Το κανάλι σου... Αγάπη μου, είναι ο πρώτος μου καφές. Βάλε τη σελίδα μου, κάνε το love. Θα βάλω τη σελίδα σου στο Instagram. Εντάξει, θες να βάλω και το email σου? Εδώ έχεις και τη σελίδα σου στο Facebook και τη σελίδα σου στο Instagram. Θα σε βγάλω στο κλαδί. Πώς το λαλού. Θα σε βγάλω στο... Πώς το λαλού, κορί. Θα σε βγάλω στο... Κοίταξε. Στο σφυρί. Κάπως το... Στο σφυρί, ναι, αλλά έχει και άλλη έκφραση. Είναι ακόμη πιο... Λοιπόν, βάζουμε τον καυστήρα. Βρήκε τη θέση του καυστήρα, αγαπητή μου. Εδώ, στην κόκκινα μάτι στο βίντεο θα δεις που τον έβαλα. Δίπλα από τα βιβλία. Έχω βάλει δίπλα από τα βιβλία. Μπροστά από την γλάστρα. Τέλεια, τέλεια. Πάω στο πώς να τον καθαρίζεις. Αφού πήξεις ναι. Το κερί σου, μετά που θα θέλεις να αλλάξεις μυρωδιά, μετά από περίπου 10 ώρες που να καίει τούτο, να ξεκινήσει να μην μυρίζει τόσο έντονα. Και θέλεις να βάλεις black coconut. Από σένα είναι το κερί σου έτσι σκληρό μέσα στον καυστήρα σου, θα ανάψεις ένα ρεσό από πίσω να το βάλεις και μόλις ξεκινήσει να λιώσει, με το δάχτυλο σου μόλις το ταράξεις έκλαμα να ξεκολλήσει ολόκληρο. Το είδα που το έγραφες, πού το έγραφες, τον κάπου το έγραφες. Έγραφες μου το στο γραμμά. Δεν γράφω πώς να τον καθαρίσεις, αγάπη μου. Α, οκ. Λοιπόν. Βάλεις το δάχτυλο σου από κοντή της δυο, ένα πιο όλη πλάκη του. Λάκη, τι έχεις να πεις, πού είσαι, πού είναι ο Λάκη, έλα εδώ Λάκη, έλα Λάκη, έλα Λάκη. Έλα να μυρίσεις Κασμίρι. Έλα να μυρίσεις το Κασμίρι για να δεις τι κοίτα εδώ τι ωραία που μυρίζει, τι αριστοκρατικά σε έχω, σε Κασμίρι σε έχω να μυρίζεις, μυρίσου να δεις. Ωραία μυρωδιά. Τώρα θα μυρίσω όλα τα αντικείμενα εκεί. Σου λέει επιτρέπεται να μυρίσω. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ Βάσο μου. Εσύ είσαι στην Κύπρο, ναι, πού είσαι στην Κύπρο, κόρη. Αν θέλεις οποιαδήποτε άλλη μυρωδιά, αν τις καταναλώσεις τότε και εδώ είμαι, πες. Θα τις καταναλώσω. Ξυπνώ με όρεξη, ξέρω πως σε κατάλαβες. Ξυπνώ με όρεξη. Ναι, έχω κέφια. Μακάρι, πού είσαι located, Βάσο, σε ποια πόλη είσαι,
Πού είσαι? Λευκοσία, είμαι είσαι από ένα χωριό της Λαρνακάς, τον Κόρνο, ξέρεις. Α, είσαι από τον Κόρνο, ναι, αλλάζεις Λευκοσία. Ωραία βάζω όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Εμείς σήμερα που είναι Σάββατο, άκου να σου πούμε τι θα κάνουμε, βάσου και σε διακόπτουμε. Σήμερα εμείς θα κάνουμε 2 μέρες διακοπές, σήμερα και αύριο. Ναι, κάναμε τα βίντεο μας από πριν. Τα προγραμματίσαμε. Α, και θα πάμε. Η Κυριακή να σου το συναξεί. Το σκυλί. Όχι, η Κυριακή όχι να έρθει να σου το συναξεί. Α, έχω την πολύ ικανή την Κυριακή να τα συναξεί. Πίστεψε με. Την έχω πάρα πολύ ικανή, γιατί η Κυριακή κάθε φορά λέει ήρθα να ψωνίσω. Τι καινούρια δώρα έχεις πάρει. Έρχεται, λέει. Μα αυτό που σου στείλα δεν είναι για νεότερες ηλικίες. Ω, τι ωραίο. Έχουμε και πιο κλασσικές, έχουμε και πιο μοντέρνους καυστήρες. Άρα θα της πούμε ότι υπάρχουν πιο μοντέρνοι καυστήρες για την πάρτι της. Ναι. Έρχεται και ψωνίζει η Κυριακή. Ναι. Ναι. Και εμείς και από ρούχα παίρνει, μην νομίζεις. Ναι. Λέει θέλω να ντύνω με vintage μερικές φορές. Παίρνει από εκείνα τα ρούχα που είχα τον καιρό που ήμουν διπλάσια από την Κυριακή, όχι εξαπλάσια όπως είμαι τώρα. Και... Καλό να το λαμβάνει. Ξέρω. Και βέβαια η κόρη μου, η μισή μου είναι. Κοίταξε, κάναμε και εμείς έναν επίτευγμα. Γεννήσαμε παιδιά που δεν είναι στα κιλά μας. Αυτό που το πας. Πού το πας. Ακριβώς. Αλλά με κατηγορούν και τα δύο μου τα παιδιά ότι κατάφερα να πάρω το σκύλι στα κιλά μου. Σκύλι μου, σκύλι μου, σκύλι μου. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου Βάσο? 21. Α, έχεις και εσύ με κορίτσι το οποίο είναι στην εφηβεία. Μπράβο, να ζήσει. Έχω κορίτσι 21 και γιο 17. Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι καλά. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής. Α, είναι ποδοσφαιριστής. Ναι, εντάξει, ποδοσφαιριστής στην Ακαδημία του χωριού. Αλλά χτύπησε. Χτύπησε. Περαστικά. Περαστικά, όλα καλά να πάνε. Όλα καλά θα πάνε, ξέρω. Ωραία. Καλημέρα, Βάσο μου. Εμείς θα πάμε στη θάλασσα τώρα. Δεν ξέρουμε σε ποια θάλασσα θα πάμε, αλλά θα πάμε σε μια παραλία και θα καθίσουμε και δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Δηλαδή θα διαβάζω ένα βιβλίο και τέτοια. Κατάλαβες. Και τα... ο Λακί είναι σε αφηγή ησυχία. Ο Λακί είναι τέλειος. Να τους διασημασία. Είναι τέλειος ο Λακί. Άμα πάμε στην παραλία, θα πάμε σε μια ερημική παραλία. Ο Λακί θα τρέχει πάνω κάτω σαν το κατσίκι, θα ξεκουράζεται, μετά θα ξανατρέχει. Είναι ήσυχο παιδί. Είναι ήσυχο σκυλί. Πολύ είναι ήσυχο. Όχι, σιγά μην κολυμπήσω τώρα. Λίμωνο, ναι, όχι, λέω, όχι. Αν και δεν το, δεν το αποκλείω, όταν με πιάσει περισσότερο η κρυσάρα της μεσης ηλικίας, να γίνω και χειμερινή κολυμπητρία. Δεν το αποκλείω. κοίταξε, τα πόδια μας θα τα βάλουμε στη θάλασσα, τα πόδια μας. Ναι, ναι, σίγουρα. Θέλουμε έτσι, πάμε σε μια παραλία. Και εμείς θα είμαστε χοντρίθια στην παραλία. Ξέρεις το τραγούδι από τα ημισκούμπρια που εγώ είμαι, που εγώ είμαι παράφωνη. Θα πάμε σε μια παραλία και θα κάνουμε τη χοντρίθια τη Λία. Ψάξω το τραγούδι να γελάσεις. Λοιπόν, καλημέρα σου Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά. Συγχαρήκα πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ. Και το γράμμα σου είναι πολύ γουστόζικο και πολύ χαρούμενο και είσαι τρυφερούλα. Έλα να σου πω, πότε χτύπησε ο γιος σου, μετά τις 5 το Οκτωβρίου? Πες μου αγάπη μου, πότε. Το παιδί μου πότε χτύπησε? Πριν 2 εβδομάδες. Α, ήταν ήδη χτύπημα. Ήταν ήδη εξετάσεις και τελικά είναι που κληθούμε σε επέβαση την Τρίτη. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε κατευχή. Θα το ευχόμαστε κι όλοι εμείς εδώ στο κανάλι. Φιλάκια. Πάει. Φιλάκια. Γεια.